χαιρετίζουμε και συμμετάσχουμε και εμείς σαν σύλλογος γονέων κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, βλέποντας την προοπτική μας, αυτή που είμαστε σήμερα, να μεγίνουμε εκατονταπλάσιοι ή χιλιαπλάσιοι αύριο, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια εποχή που είναι εποχή της ρομποτικής, των γονιδιακών θεραπείων, των πλαστοκυτάρων, των εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο για την αντιμετώπιση της επιληψίας, του Πάρκινσον, της παστικότητας. Φτάνει βέβαια να έχει πολλά λεφτά. Όμως το σύστημα υγείας στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες του καπιταλισμού, του πολιτισμού και του ονείρου, όπως μας λένε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει μια πανδημία που από χρόνια αναμένεται. Να έχεις για παράδειγμα τον ασθενή σου να έχει χειρουργηθεί, να έχει κάνει μεταμόσχευση και να είναι επιτυχημένη και να τον χάνεις γιατί δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας στα νοσοκομεία. Γιατί υπάρχει το μειωμένο, εξαθλειωμένο προσωπικό που τρέχει δεξιά και αριστερά από τους ασθενείς COVID στους άλλους ασθενείς μεταφέροντας άθελά του και τον ιό. Και αυτό γιατί δεν είναι επαρκές το προσωπικό. Γιατί αυτό το μειωμένο προσωπικό... Γιατί απλά όσο μειώθηκαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα τα τελευταία χρόνια, τόσο αυξήθηκαν οι αστυνομικοί για να ξυλοκοπούν τον κόσμο που απαιτεί και διαδηλώνει. Ενώ η κυβέρνηση μας καλούσε σε εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αξιοποίησε την αγωνία, τον φόβο του κόσμου, το φανατικό, για να περάσει μέτρα. Από το κόψιμο επιδομάτων αναπηρίας από φανά παιδιά που έπαιρναν τη σύνταξη των θανότων γονιών τους, μέχρι και την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Συνέχισαν με κατάργηση του φταόρου, ιδιωτικοποίηση τάξεων, μετατροπή των σχολείων σε κούκλα του ατομικισμού, του πανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρήσεων. Έτσι για να ξεπερδέψουμε τα παιδιά της φτωχολογίας, πετώντας έξω το καλοσύνη. Αυτά σαν και τους γονείς τους, θα θέλουν να ζήσουν και να δουλεύουν μια ζωή σαν σύγχρονοι σκλάβοι για να κρατήσουν τα κέρδη τους. Και επειδή φοβούνται το ξέσπασμα της ελληνικής των βασανισμένων και των αδικημένων, πέρασαν στο πρώτο κύμα την απαγόρευση διαδηλώσεων, ενώ στο τρίτο την απαγόρευση απεργιών και την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Και επειδή είναι πολύ ευαίσθητοι, έβαλαν στο κρεβάτι το προκρούστη, τους αναπήρους τώρα και τους χρονιούς πάσχοντες. Έδωσαν στη δημοσιότητα το εθνικό σχέδιο για την αρμηρία, το σύγχρονο και άδατο του πρώτου αιώνα. Που ανάμεσα στις φιωριτούρες του για την καταπολέμηση τίθενων διακρίσεων, τις ίσες ευκαιρίες, την αποσυλλοποίηση, τον αποθεματισμό, την πρόσβαση και την ισότητα, πετάνε και το τυράκι του κοινωνικού φροντιστή ΑΜΕΑ, που αφορά βέβαια πολύ λίγους και για λίγο κρατικό διάστημα, για να περάσουν τα πολύ χοντρά που κρύβουν, όπως κλείσιμο ιδρυμάτων, κλείσιμο ειδικών σχολείων, τη γενή και ψήφιση λειτουργικότητα για παραπέρα περικοπέ σε θεραπείε, επιδόματα και συντάξει αναπηρία. Ενώ την ίδια στιγμή σήμερα τα υπάρχοντα ειδικά σχολεία μέσα στο τέταρτο κύμα τη πανδημία λειτουργούν με πρωτόκολλα λάστιχο. Με υπεράριθμα τμήματα που σε συνδυασμό με τις ελλείψεις προσωπικού και την περιορισμένη δυνατότητα πολλών από τους μαθητές να τηρήσουν μέτρα αυτοπροστασίας μετατρέπονται σε χώρους χρηματάδοσης. Αν σε αυτά προσθέσουμε και την ακατελειότητα των μέσων μεταφοράς, των ειδικών στο προσωπικό, λόγω εργολαβό, με μαθητές συγκαγμένους ένα πάνω στο άλλο, στα σχολικά λεωφορεία, τα πράγματα γίνονται εκπληκτικά. Γι' αυτό και για άλλους πολλούς λόγους βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας και δίνουμε το λόγο μας ότι καθημερινά οι πάλι μας πλέον δεν θα είναι για την καθημερινότητά μας, αλλά προτεραιότητά μας είναι η οργάνωση του αγώνα έτσι ώστε να τους ανατρέψουμε και να πάρουμε πίσω όσα μας ανήκουν. Ευχαριστώ πολύ.